στα ΣΟΕ δηλαδή. Εκεί υπάρχει κινητοποίηση, υπάρχει κατάληψη, ξέρετε τα γεγονότα με τον αστυνομικό, τον ειδικό φρουρό που πήγε με το υπηρεσιακό του πιστόλι, δεν ήταν εσύ υπηρεσία και έκανε τα όσα έκανε. Τα βίντεο είναι αδιάψευτα. Το αρχείο της αστυνομίας βέβαια επιμένει σε σενάρια τα οποία μόνο αληθοφανή, ούτε καν αληθινά, όχι αληθινά, αληθοφανή δεν φαίνονται. Λοιπόν, και για να δούμε όμως πώς αντιδρούν οι φοιτητές. Πού βρίσκεται η κινητοποίησή τους. Καλημέρα, κυρία Ιφαντή. Καλημέρα. Για πείτε μας, τι κάνετε σήμερα, έχετε συνέλευση πάλι? Όχι, σήμερα έχει κατάληψη σχολή. Mm-hmm. Και έχει και κινητοποίηση στις 12 η ώρα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μάλιστα. Ναι, και χθες είχε κατάληψη. Τι, έχετε πορεία, είπατε, στο Υπουργείο Προστασίας? Ναι. Μάλιστα. Τι ώρα είναι η πορεία? 12. Στις 12. Στην κατάληψη υπάρχει συμμετοχή? Ναι, υπάρχει. Η συνέλευση χθες έγινε και η κινητοποίηση στην Ευελπίδων στις 11 η ώρα για τους φοιτητές που είχαν συλληφθεί το βράδυ της Τετάρτης μετά την πορεία στη ΔΑ. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε αυτούς τους φοιτητές ή αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να απαγγέλθουν κατηγορίες? Όχι, πήρε αναβολή η δίκη. Πήρε αναβολή, μάλιστα. Ναι. Όχι, παρακαλώ, πείτε τι θέλετε να πείτε. Ωραία. Την Τετάρτη που κάναμε γενική συνέλευση, ήταν πάρα πολύ μαζική. Για τι αριθμό μιλάμε φοιτητών περίπου έτσι που πήρε μέρος? Περίπου 400 άτομα. Και στη συνέχεια έγινε πορεία στη Γαδά με συμμετοχή πολλών φοιτητικών συλλόγων. Δεν ήταν μόνο τα 400 άτομα, είχαν έρθει και άλλοι φοιτητές στην παράσταση. Ναι, ναι. Από άλλες σχολές, μάλιστα. Είχε περίπου 1000 άτομα. Η οποία βέβαια διαλύθηκε πάρα πολύ βία στο σταθμό στην Πανόρμου, όπου και πολλοί φοιτητές εγκλωβίστηκαν μέσα στο μετρό, που έτρεξαν να ξεφύγουν από τις αστυνομικές δυνάμεις και δείχνουν τα τριγώνα και μέσα στο μετρό και εκρό του λάμψης. Και εκεί πέρα συνέλαβαν και κόσμο στο σωρό εκεί πέρα. Πόσοι φοιτητές σας συνέλαβαν? 8 έχουν συλληφθεί. 8 έχουν συλληφθεί. Τώρα υπάρχει αστυνομία πέριξ της σχολής, υπάρχουν ΜΑΤ γύρω-γύρω από τη σχολή? Υπάρχει πάντα μια κλούβα που είναι στην Μαυροματέων, έτσι κι αλλιώς. Σας προσέχουν. Καθημερινά. Σας προσέχουν καλά. Ναι, πάρα πολύ. Λοιπόν, 12 ώρα λοιπόν έχετε νέα πορεία. Ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία. Καλημέρα, καλή επιτυχία και καλές αντοχές στην προσπάθειά σας. Ήταν η Μελίνη Ιφαντή, φοιτήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου, όπου το οποίο οι φοιτητές βρίσκονται σε αναβρασμό, συνελεύσεις, πορείες για τα γεγονότα τα γνωστά της καταστολής και της παρουσίας αστυνομίας με όπλα, όχι συριακά, όπως έλεγε αυτή η κυρία εκεί, η Δόμνα Μιχαηλίδου, έτσι λέγεται, που είχε πει ότι είχαν βρει όπλα από τη Συρία μέσα στην ΑΣΟΕ. Έχει αστέρια πολλά η κυβέρνηση, τα οποία λένε διάφορα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σε